ένα βασικά μήνυμα που έχουν στείλει πάρα πολλοί. Μην κάνετε συνέδριο. Πείτε μας πρακτικά τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, αν πάμε στη Δραχμή, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, αν μείνουμε στο ευρώ. Κύριε Φιλιππίδη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι εκλογές της 6ης Μαΐου δώσαν ένα σαφές αποτέλεσμα. Όλα τα κόμματα σήμερα μιλάνε για αναδιαπραγμάτευση. Άλλοι μιλάνε για καταγγελία, άλλοι μιλάνε για όχι καταγγελία. Πάντως η εντολή του ελληνικού λαού τη 17η Ιουνίου είναι να αλλάξει το μνημόνιο, είναι να πάει ο Πρωθυπουργός, να εξαφανιστεί το μνημόνιο. Να κάνει αναδιαπραγμάτευση. Η αναδιαπραγμάτευση η οποία θα γίνει πρέπει να έχει τρία συστατικά. Το πρώτο είναι πρέπει να κάνει αποκατάσταση ειδικής βάσης της αναδιαπραγμάτευσης. Και θα εξηγήσω σε ένα λεπτό τι εννοώ. Το δεύτερο είναι όποιον ψηφίσει ο λαός και όποιος είναι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάει με τον ελληνικό λαό από πίσω του ως μία γροθιά. Πρέπει να αποφύγουμε να πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να έχει από πίσω το ένα λαό διασπασμένο που θα χτυπιέται ο ένας με τον άλλον. Και το τρίτο πράγμα είναι ασφαλώς να υπάρχει Plan B. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω μία μικρή εισαγωγή στο θέμα της ειδικής βάσης, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Επομένως, συμφωνείτε με αυτό που λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι για να κάνεις μία σοβαρή διαπραγμάτευση εκεί, κύριε, πρέπει να έχεις ανοιχτό το ενδεχόμενο της μονομερούς ενέργειας? Νίκο, θα φτάσω και εκεί. Εκεί είναι το κερασάκι, γι' αυτό το βάλω και τελευταίο. Λοιπόν, πάμε στην ηθική βάση. Δυστυχώς ο Γεώργιος Παπανδρέου, παρόλο που υπήρξε 30 χρόνια υπουργός και μάλιστα υπουργός νέας γενιάς, παιδείας κτλ., υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό τα πάντα και πήγε μετά και ανακάλυψε, αφού ήταν υπουργός παιδείας, νέας γενιάς κτλ., ότι ο Έλληνας είναι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας, φοροφυγάς. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο πρωθυπουργού να έχει δυσφημίσει τόσο το λαό του. Πήγε λοιπόν στους ξένους και αντί να πει ότι η Ελλάδα έτρωχε με υπερδιπλάσιο ποσοστό επί του ΑΕΠ εξοπλισμών από ό,τι όλη η Ευρώπη. Ενώ ήταν υποχρέωση της Ευρώπης να μας εγγυηθεί τα σύνορα, και αντί τόσα χρόνια να έχουμε 5 και 6% στους εξοπλισμούς, να έχουμε 2,2% που έχει ο μέσος όρος της Ευρώπης. Ότι υπάρχει κάποιες χρονιές και 8. Και 8, 7 με 10%. Αν βάλετε μόνο, έχει αν βάλετε μόνο τη διαφορά των εξοπλισμών και Χατζηνικολάου, δεν θα είχαμε χρέος. 100 δις. 100 δις να συνεχίσουμε. Εξοπλισμούς, δεν είπαμε ότι υπάρχει ευθύνη της Eurostat. Γιατί εγώ ως Ευρωπαίος πολίτης από το 1980, ποια ήταν η ασφάλεια που μου έδωσε η Ευρώπη? Ότι πια δεν βασίζομαι στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στα ψέματα που ίσως μου λέει για πολιτικούς σκοπούς, γιατί έχω μια Ευρώπη, μια Eurostat με θεσμούς που τον ελέγχει και λέει την αλήθεια. Θα σας υπενθυμίσω ότι όταν έπεσε έξω η Enron στην Αμερική, παράλληλα έπεσε μια ελεγκτική εταιρεία που λεγόταν Arthur Andersen με 12.000 γραφεία στον κόσμο. Διότι έχασε από μια εταιρεία που έλεγχε ένα ψέμα το οποίο είπε αυτή η εταιρεία. Εμείς λοιπόν σαν Έλληνες έχουμε πιθανότατα ευθύνες. Αλλά το ερώτημα είναι, η Eurostat έχει ευθύνες? Έπεσε έξω? Έδωσε την περιουσία της όπως η Arthur Andersen στην πτώχευση της Enron? Ή η Eurostat απλώς έκανε ένα λάθος το οποίο το ξεπεράσαμε? Το τρίτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να έχει τονιστεί επί της ηθικής βάσης είναι ότι ο Βορράς και ο Νότος είχαν μια παντελώς με ευθύνη των πολιτικών μας λάθος αντιμετώπιση. Δηλαδή, ο Βορράς εκμεταλλευόταν τον Νότο, και εκεί διαφωνώ με τον κύριο Κατσανέβα, θέλει φθηνό ευρώ η Γερμανία, θέλει φθηνό ευρώ, και εκμεταλλευόταν τον Νότο, εκμεταλλευόταν τον Νότο για να έχει φθηνό ευρώ. Αν το ευρώ ήταν 2 με το δολάριο. Η Γερμανία το ευρώ είναι φθηνό. Αν το ευρώ ήταν 2 με το δολάριο. Το πιο ακριβό νόμισμα στον κόσμο. Αν ήταν 2 με το δολάριο. Ακριβό, ναι, και πόσο ακριβότερο θα ήταν αν λείπαν οι χώρες του Νότου για δύναμες οικονομίες του Νότου. Ακριβώς. Θα ήταν 2 με το δολάριο. Σας λέω ότι στην Αμερική. Να για να μπορούν τίποτα να πουλήσουν οι Mercedes. Σας πληροφορώ ότι στην Αμερική η ισοτιμία που παίρνει η Mercedes για τα Mercedes είναι 1:1. Δηλαδή αυτό που κάνει 50.000 ευρώ κάνει 50.000 δολάρια στην Αμερική. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να πουλήσει οι Mercedes. Σκεφτείτε λοιπόν αν το ευρώ είχε πάει στο 2, διότι η Ένωση αφορούσε την Ολλανδία και την Γερμανία και μόνο τις χειρές χώρες. Εκμεταλλευτήκαν λοιπόν τις αδυναμίες του Νότου για να κρατάει κάτω το ευρώ και να εξάγουν. Επίσης, ο Βορράς δανειζόταν με 1,5% και 2% στη δεκαετία και μας δάνειζε με 4% και 5%. Επίσης, υπήρξε προστασία στα προϊόντα τους. Οι γενιές αυτοκινήτων που επιτρέπονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η πέμπτη. Κάθε φορά που οι Κινέζοι πιάναν μια γενιά, η Ευρώπη ξαφνικά ως διαμαγείας άλλαζε τη γενιά που επιτρεπόταν να εισάγουμε. Τα κρέατα έχουν ποσόστοση που αφορά την Ολλανδία. Το βούτυρο επίσης. Ποια ποσόστοση έχουν τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, το λάδι? Καμία. Κοινώς. Ο Νότος ανταγωνίζεται με όλο τον κόσμο. Η Γερμανία αγοράζει λάδι από όπου υπάρχει φθηνότερα. Εμείς αγοράζουμε κρέατα κυρίως από την Ολλανδία. Και το εξάγουν σε εμάς. Και το εξάγουν σε εμάς. Και ασφαλώς χρησιμοποιήσανε και την
τα δάνεια τα οποία υπήρξαν στο Νότο για να καταναλώνουμε τα προϊόντα τους. Αυτό λοιπόν σταδιακά. Άρα επιχειρηματολογείτε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Έχετε πάει εκεί, κύριε Πλασκοβίτη. Όχι, εγώ βάζω την ηθική βάση στο πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν εγώ ήθελα να το ακούσω από τον κύριο Παπανδρέου πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Ο κύριος Παπακοσταντίνου Καντεμέ βρήκε όντως ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τελικά έκανε το τεράστιο λάθος να πιστέψει ότι οι δανειστές, το Δούνου του και η Ευρώπη, θα του βρούνε μία λύση. Οι δανειστές δεν ενδιαφέρθηκαν για την Ελλάδα. Ενδιαφέρθηκαν να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματός τους. Λογικό. Να πάρουν τα λεφτά τους πίσω όσο περισσότερο διασφαλισμένα μπορούσαν. Δεν νοιάστηκαν για τη χώρα. Τσακίσαν τους εργαζομένους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Βάζουν χέρι στον ιδιωτικό πλούτο. Είναι αντισυνταγματικό το χαράτσι της ΔΕΗ. Βεβαίως το Συμβούλιο Επικρατείας το έκρινε συνταγματικό ως έκτακτο. Αλλά εγώ με τα οικονομικά στοιχεία κάθε άλλο παρά έκτακτο το βλέπω. Και αν δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρχει κάτι άλλο. Φορολογία στην περιουσία θεωρητικώς απαγορεύεται. Και όμως συνέβη στην Ελλάδα. Βάζουν τη μία τάξη εναντίον των άλλων. Δηλαδή σε λίγο θα πλακώνται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με του δημοσίου. Οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα με αυτούς που έχουν. Εσύ γιατί έχεις πλούτο, δώσ' τον στο κράτος για να το πάρει ο κράτος ως φόρο και να το δώσει πίσω ως τόκους στην Ευρώπη. Και τελικά δημιουργούν ένα κλίμα στην Ελλάδα απόλυτης διχόνοιας. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να πάμε ως μια γροθιά, να ξεπεράσουμε την παγίδα που μας έχουν βάλει και να πάμε σε μια αποκατάσταση ειδικής βάσης, να εξηγήσουμε στην Ευρώπη και έχει σημασία ο μέσος Ευρωπαίος Πολίτης να ξέρει πάντως, ότι δεν είναι ότι είμαστε τεμπέλιες. Η αναδρομή που κάνατε ξέχασε την πενταετία Καραμανλία. Το λέω επειδή εσείς ήσασταν και διοικητής τράπεζας τότε. Εγώ κρατικής. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή μου λέτε αυτό το πράγμα, θα σας καταθέσω. Εγώ θα ήθελα η αναδρομή σας να μην ξεχάσει μια τόσο μεγάλη περίοδο. Θα σας καταθέσω το άρθρο μου του Ιανουαρίου του 2006, στο οποίο μέσα στο πάρτι, κύριε Χατζηνικολάου, λέει, μέσα στο πάρτι Νίκο, συγγνώμη γιατί εδώ μιλάμε στον ελληνικό, λέει ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε αναδιάρθρωση. Το έχω το άρθρο. Εσείς έχετε παλαιότερο άρθρο. Παλαιότερο άρθρο που μέσα στο πάρτι του ευρώ λέει ότι είναι ανέτοιμη η Ελλάδα να δεχθεί την ενοποίηση, είναι άρθρο του 2000, και ότι η απεμπόληση του δικαιώματος της άσκησης νομισματικής πολιτικής αφαιρεί τη δυνατότητα χρήσης μεθόδων κάλυψης αδυναμιών της πραγματικής οικονομίας. Και λέω πόσο δρόμο πρέπει να κάνουμε, κάτι που είπε ο κ. Πλασκοβίτης πριν, ήταν μια ευκαιρία το ευρώ, αλλά ήταν μια ευκαιρία στο οποίο όχι έπρεπε να επαναπαυθούμε. Τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μέσα στο 2006 έχω γράψει, ενώ ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, ότι πλέον θα πάμε για αναδιάρθρωση. Όταν κανένας δεν πίστευε ότι θα πάμε για αναδιάρθρωση. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα είναι ότι όποιος πάει σε διαπραγμάτευση πρέπει να έχει plan B. Δηλαδή, αν πας σε μια. Και αυτό είναι και ένα από τα, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ μεγάλα λάθη της κυβέρνησης του Πασόκ. Ότι τελικά έφερε και τα δύο μνημόνια σε μια λογική. Τι ψηφίζετε, το μνημόνιο ή αύριο το πρωί δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις και τίποτα και κλείνει η χώρα. Άρα στην ουσία, όταν πας σε μια διαπραγμάτευση, πρέπει καταρχάς να πιστεί ο συνομιλητής σου ότι έχεις το σθένος και το θάρρος να κάνεις και το αποενωμένο διάβημα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πυρηνικό όπλο, το πυρηνικό όπλο γιατί το έχεις για να το χρησιμοποιήσεις. Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό όπλο. Όμως το έχεις για να πιστεί ο συνομιλητής ότι έχεις μια δύναμη να κάνεις και κάτι το οποίο είναι πέραν από τις δυνατότητές του. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει plan B. Πρέπει να υπάρχει plan B. Το ρίξεις εσένα και εναντίον σου. Κύριε Πλασκοβίτη, υπάρχει το game theory, στο οποίο θυμίζει αυτό το οποίο λέμε το chicken game. Θέλω να το πω γιατί αυτό είναι θεωρία παιχνίδιων πάρα πολύ σημαντική στην πολιτική. Το chicken game ήταν όταν δύο αυτοκίνητα στην Αμερική στη μέση της δεκαετίας του 60 πήγαινε το ένα κόντρα στο άλλο. Ήταν, ας πούμε, οι εξοπλισμοί Αμερικής Ρωσίας στη δεκαετία του 80 οι πυρηνικοί, ήταν ένα chicken game, ένα χαρακτηριστικό chicken game. Η λύση του chicken game είναι ότι το chicken game το κερδίζει όποιος πει στον αντίπαλό του ότι είναι επαρκώς τρελός για να πεθάνει. Εδώ πέρα λοιπόν. Σε 60 μέρες έχεις προοπτική στάση πληρωμών, δεν κάνεις game. Ούτε chicken, ούτε duck, ούτε κανένα είδος game. Σε 60 μέρες η ελληνική οικονομία σταματούσε να πληρώνει μισθούς και συντάξεις το Μάρτιο του 2010. Αυτό που μας λέτε ήταν λοιπόν, το κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως τότε. Όχι μισθούς. Στο κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε. Κοκρεολύσια. Αυτή η λογική, το ότι πρέπει να πληρώνουμε πρώτος δανειστές και μετά γιατί να κοιτάμε. Έχουμε πρωτογενές, είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι παραλογισμός. Είχαμε ισορροπημένο. Είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 10. Δώστε μας τη δυνατότητα να ψάξουμε το κράτος και θα σας πω εγώ. Θα ήθελα να δεχτείτε όμως ότι και το κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, στο να φύγουμε εμείς και να πτωχεύσουμε, ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο, ήταν πολύ πιο απροετοίμαστη η Ευρώπη από ό,τι είναι σήμερα που το συζητάει.
Και γι' αυτό σήμερα το συζητάει. Τότε λοιπόν, ναι, μεν και εμείς θα είχαμε πάρα πολλές απώλειες, αλλά και αυτοί θα είχαν τρομερές απώλειες. Και γι' αυτό θα ήταν πολύ πιο πρόθυμοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι ουσιαστικής διαπραγμάτευσης από ό,τι είναι σήμερα που η Deutsche Bank, παραδείγματος χάρη, έχει ξεφαρτωθεί τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και που είδαμε το απίθανο σε αυτό το μνημόνιο. Γιατί εγώ συμφωνώ ότι ήταν επιτυχής η αναδιάρθρωση με δύο υποσημειώσεις. Αδιανόητο ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπήκε στο κούρεμα. Τουλάχιστον στο νούμερο που είχε αγοράσει τα ομόλογα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα ομόλογα τα έχει αγοράσει δευτερογενή αγορά στο 60 και 65. Και αυτή τη στιγμή παίρνει 100. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι ατυχές, είναι ότι δεν μας δίνεται σήμερα ένα ποσό, προκειμένου να αγοράσουμε στη δευτερογενή αγορά τα νέα ομόλογα στο 15% της αξίας τους και να υπάρχει κατ' ουσίαν ένα νέο κούρεμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά το PSI. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η αναδιαπραγμάτευση που έχουν εντολή όλα τα κόμματα για να κάνουν όποιο. Κύριε Φιλιππίδη, πείτε μου κάτι. Αγαπητέ μου Άγγελε, πες μου κάτι. Μπορεί να κάνει το ελληνικό πολιτικό προσωπικό αυτή τη διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με τους δανειστές? Και το ρωτώ με την έννοια ότι ανησυχεί ο λαός, ανησυχούν οι συμπολίτες μας, μήπως πολλοί από το πολιτικό προσωπικό στην ούγια γράφουν Siemens. Μπορούν? Λοιπόν, αυτό είναι ένα πέρα, κρίσιμο ερώτημα. Εδώ, μήπως γράφει Siemens στην ουγγιά? Είναι ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ καλό Siemens που έβαλες. Man. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα που έβαλες. Εγώ προσωπικά, ενώ η καταγωγή μου, η οικονομική και η πολιτική, θα έλεγε ότι θα έπρεπε να το βλέπω με συμπάθεια το μνημόνιο, πραγματικά δεν είδα τη Γερμανία να προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες ελεύθερης αγοράς που θα ήθελα να δω στην πατρίδα μου. Δηλαδή, δεν είδα τους Γερμανούς να δίνουν τα ονόματα της Siemens. Άμα κατηγορείς κάποιον για διαφθορά, το πρώτο που κάνεις είναι τη λίστα που έχεις. Αντιθέτως, προστατεύουν τον Χριστοφοράκο, τον οποίο τον είχε η Real News φωτογραφία στο Μόναχο την Κυριακή να κάνει τη βόλτα του, αφού παρακολούθησε το Champions League υπό την προστασία των γερμανικών αρχών. Δεύτερο. Είδαμε την κυρία Μέρκελ στο περιθώριο της διαπραγμάτευσης πρώτης να ζητάει να πάρουμε τα γερμανικά υποβρύχια. Εδώ πέρα και εγώ ήταν η χώρα και αυτό που μας ζητούσε είναι να δώσουμε ένα δις ή δύο δις και αντίστοιχα και ο κύριος Σαρκοζή με κάποια άλλα πλοία τα οποία δεν ξέρω. Αυτό αναρωτιέμαι αν γίνεται αυτή λοιπόν, η διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν μας έπεισε η Ευρώπη ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για να εγκαθιδρύσει αρχές ελεύθερης οικονομίας στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται τώρα, να πάρει τα λεφτά της πίσω. Θα πάω και στον κύριο Λαβδιώτη. Κύριε Λαβδιώτη, θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά, γιατί έχουμε στο Skype σύνδεση με την κυρία Τζαβέλα και θα τη χάσουμε. Σε δύο λεπτά έρχομαι σε εσάς. Πάμε να καλησπερίσουμε από το Στρασβούργο την ευρωβουλευτή την κυρία Τζαβέλα, την οποία δεν έχω σήμερα στη σύνδεση αυτή, στο διαδικτυακό μας παράθυρο με την ιδιότητα της πολιτικού, αλλά κυρίως με την επιστημονική της ιδιότητα και με την ιδιότητα του πολίτη, του απλού πολίτη που τοποθετείται στο δίλημα ευρώ ή δραχμή. Καταρχήν, το θεωρείτε υπαρκτό δίλημα αυτό, αγαπητή κυρία Τζαβέλα? Αγαπητή μου Νίκη, το θεωρείς, γιατί μιλάμε στον ενικό στην εκπομπή αυτή, υπαρκτό δίλημα? Σε όλους σας, γιατί είναι και πολύ φίλοι στο πάνελ. Το θεωρώ όχι μόνο υπαρκτό, αλλά πολύ, πολύ πιθανό. Και θα έθετα το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε στην εκπομπή, Ευρωπαϊκή Ένωση δραχμή. Γιατί όπως έχουμε τα δεδομένα και τα καταστατικά και τα θεσμικά, οτιδήποτε πλαίσιο υπάρχει, η έξοδος μας από το ευρώ προϋποθέτει ή την έξοδό μας πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μετά. Και θα αναφερθώ έτσι, πιο κάτω σε αυτό. Οι μισές χώρες είναι μέσα είναι έξω από την Ευρωζώνη και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας απαρατήσω, αγαπητή μου Νίκη. Δεν μπορεί να είναι μισές χώρες. Ένα λεπτό. Αυτές όμως δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Το ξέρω, δεν αλλά είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό που λέει η Νίκη Τζαβέλα είναι ότι δεν υπάρχει μηχανισμός εξόδου μόνο από την Ευρωζώνη. Ναι. Οι μηχανισμοί είναι πολιτική διαδικασία, Νίκο. Δεν είναι νομικήστική. Με πολιτική διαδικασία. Θα αφήσετε να τοποθετηθώ και θα μου πείτε. Ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει μηχανισμός εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε ότι δίνεται μια ευρύτερη νομική έννοια και υπάρχει περιπτώσει μας κατά κάποιο τρόπο βγαίνουμε από την Ευρωζώνη και παραμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαστε αποκλεισμένοι από τις διεθνείς αγορές,
χωρίς διεθνή αξιοπιστία, χωρίς διεθνή ρήγματα, με μια κοινωνία διχασμένη, μια χώρα η οποία είναι πλήρως αφαιρέγγυα, θα δεχθούμε πολλές πιέσεις για να αφήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυπικά, επαναλαμβάνω, προβλέπεται η αποχώρησή μας πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μετά από το ευρώ. Θα ήθελα να είμαι λίγο εκλαϊκευμένη. Αυτό το ερώτημα ποιος θέσει. Εξωφρενικό. Δεν το θέσανε το ερώτημα ευρώ ή Ευρωπαϊκή Ένωση δραχμή. Αυτό το ερώτημα το θέσανε Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι ηγούνται πολιτικών κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς ή δεν θα δεχθούμε προϋποθέσεις του μνημονίου, τις οποίες οι συνανιστές μας τις θεωρούν άκρως απαραίτητες, ή θα καταγγείλουμε το μνημόνιο. Αυτόματα λοιπόν οι δανειστές μας θέτουν πλέον την Ελλάδα πρώτου διλήμματος. Αν τα κάνετε αυτά, αυτόματα διακόπτουμε και εμείς τα δάνεια και τα χρήματα τα οποία σας στέλνουμε και πρέπει να κηρύξετε άτακτη χρεοκοπία πηγαίνοντας προς τη δραχμή. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αν είχαμε προετοιμαστεί και δεν ήταν άτακτη χρεοκοπία, ήταν εν πάση περιπτώσει κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη. Σε αυτή τη χώρα όμως τίποτα δεν γίνεται τακτικά. Αυτό το plan B για να πάμε κάπως συντεταγμένα στη δραχμή, γιατί πράγμα το οποίο υποστηρίξανε και πολλοί ομιλητές, μπορεί να μην είναι κακό, αλλά το χάος το οποίο θα υποκρουθήσει οι αφαιρεγγιώτες της χώρας θα μας οδηγήσουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας οδηγήσουν και στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα της Ελλάδας για μένα και το πρόβλημα και των δανειστών μας με την Ελλάδα δεν είναι μόνο το χρέος. Συνεχώς λέμε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι προλαλήσαντες μιλήσανε για εξορθολογισμό του κράτους. Δεν είπανε κάτι λιγότερο από ό,τι λέει το μνημόνιο. Τι σημαίνει εξορθολογισμός του κράτους? Σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί το κράτος, να έχουμε λιγότερα έξοδα για το κράτος, για να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για μια κοινωνική πολιτική ή αναπτυξιακή πολιτική. Θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι στο Στρασβούργο, αύριο έχουμε στην Ολομέλεια τη συζήτηση για την Ελλάδα με την παρουσία του Μπαρόσου και του Ρομπάη. Και επειδή υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει και βλέπω ότι στην επικαιρότητα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα μέχρι τώρα. Γιατί λέμε, ένα άλλο ερώτημα είναι, αν θα παραμείνουμε στο ευρώ, τι θα γίνει? Έτσι, το τι θα γίνει με τη δραχμή, νομίζω ότι έχει λίγο πολύ καλυφθεί. Αν παραμείνουμε στο ευρώ, τι θα γίνει? Αυτή η διαπραγμάτευση την οποία συζητάμε ότι θα γίνει τώρα έχει ήδη αρχίσει και κίνεται την τελευταία χρονιά και έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Νίκο, σε μια άλλη εκπομπή που ήμασταν μαζί, σου είπα ότι πριν από 2 μήνες περάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο αλλαγή του χρηματοδοτικού πλαισίου, δηλαδή της χρηματοδοτικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά, η οποία αυτή η νέα νομοθεσία μας επιτρέπει να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Τώρα αυτή η νομοθεσία θα περάσει από όλα τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωζώνης και Σεπτέμβριο με Οκτώβριο αρχίζει να κινείται η μηχανή της οικοδομής και όλα αυτά με τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή επιτύχουμε μια πολύ μεγάλη νίκη πριν ακόμα έχουμε τις εκλογές και ακολούθησε επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Παπαδήμου, και εδώ θα το καταλάβει ο Θόδωρος ο Κατανέλος τι λέω, για ζητώντας αλλαγή του χρηματοδοτικού πλαισίου του κοινωνικού ταμείου για να μπορέσουμε έτσι να κινηθούμε προς τα θέματα της ενεργίας και της κάλυψης κοινωνικών αλλαγών. Πράγμα το οποίο το βλέπω ότι και αυτό θα γίνει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τους Έλληνες πολιτικούς, όποιοι και αν ήταν αυτοί, έχει αρχίσει και κάνει μετατροπές στα χρηματοδοτικές της διαδικασίες για να μας βοηθήσουν να μπούμε σε μια
αναπτυξιακή πορεία. Μου, το ΕΣΠΑ τελειώνει, με συγχωρείς, το ΕΣΠΑ τελειώνει και δεν έχουμε απορροφήσει ούτε το 20-30%. Ποια βοήθεια μας έχουν. Εμείς φταίμε. Για όλα φταίμε εμείς. Θα το πάρουν οι Γερμανοί για το ΕΣΠΑ τελικά. Το ΕΣΠΑ τελειώνει. Να σας δώσω και μία εικόνα του τι γίνεται με τους εταίρους μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει μία πολύ εχθρική στάση. Έχετε και το Φάραγκο όμως, τον Άγγελ Φάραγκο εκεί. Ας είναι και ένας επιτέλους. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Νομίζω ότι σχολιάζει ο κ. Κατανέτης, ναι, ναι, ναι. Δεν τον ακούω. Υπάρχει μία πολύ εχθρική στάση των βουλευτών του Νότου απέναντί μας. Σε περίπτωση που συζητήσετε για συμμαχίες. Ο Νότος, με όλα αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα οποία λέει ο κάθε ελληνολόγος σε όλο το πλανήτη και όλα αυτά τα οποία λένε οι Έλληνες πολιτικοί, υφίσταται μια μεγάλη οικονομική πίεση, γιατί ανεβαίνουν τα σπρέντς και πέφτουν τα χρηματιστήρια του εξαιτίας αυτών που ανέξοδα λέγονται για την Ελλάδα ή από την Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε αστικά κόμματα τα οποία θα διασφαλίσουν όχι μόνο την οικονομική μας, αλλά και την πολιτισμική μας ευρωπαϊκή ταυτότητα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Σας είπα ότι μέχρι τώρα έχουν αρχίσει και έχουν ανοίξει. Τώρα, αγαπητή Νίκη, παρότι είναι εκτός θέματος εκπομπής, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πώς τοποθετείσαι σε σχέση με το προσκλητήριο Σαμαρά για επιστροφή των στελεχών του ΛΑΟΣ στη Νέα Δημοκρατία, διότι το κόμμα σου περνά κρίση. Πρώην βουλευτές προσχωρούν στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, λέει ότι θα κατέβει αυτόνομα. Πώς τοποθετείσαι απέναντι σε αυτό? Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πολιτικά κόμματα είναι πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή δεν μπορεί να καταραίει η κοινωνία και το κράτος για να μην έχουμε αυτά την κατάρρευση ή την αποψήλωση ή την αναδιοργάνωση. Δεν σε ρωτώ ως αναλήτρια, αλλά ως ευρωβουλευτή του ΛΑΟΣ. Ρωτώ, θα υποστηρίξεις την αυτόνομη κάθοδο του ΛΑΟΣ ή θα υποστηρίξεις τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές αυτές? Νίκο, είμαι στην ευρύτερη δεξιά παράταξη από τότε που γεννήθηκα και το ξέρει. Γνωστό. Οι επιλογές, η πορεία του Αντώνη Σαμαρά και του Γιώργου Καρατζαφέρη κατ' εμέ δεν ενδιαφέρουν πολύ. Αυτά τα οποία θα στηρίξουμε θα είναι στα ίδια. Παρ' όλα αυτά παραμένω σταθερή με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, παραμένω με τον πρόεδρό μου. Η πορεία μου και η ηλικία μου δεν μου επιτρέπουν. Αφού είναι αντιμνημονιακό ο Καρατζαφέρης. Για το πρόσωπο του Προέδρου. Ο Καρατζαφέρης είναι αντιμνημονιακό. Να σηκώσω να φύγω. Μνημονιακά είπε. Παράταξη, θα παραμείνω σταθερή και θα πολιτική. Βέρτικο είναι αυτό. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Νίκη Τζαβέλα για την παρέμβασή τη στα εδώ. Όχι. Γιατί θα. Τι θα τη ρωτήσετε? Κάντε την τώρα. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση από το κοινό. Μόνο μία για να προχωρήσουμε, γιατί ακόμα περιμένει... Ωραία. Η κυρία Τζαβέλα ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι το δίλημα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρώ. Η δραχμή. Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη. Από ό,τι κατάλαβα από την τοποθέτησή της, επιλέγει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς είχατε πει κάποια στιγμή, σε μια αποστροφή του λόγου σας, ευρώ... Πάση θυσία. Ρωτώ, ναι, δεν το λέω. Προσέξτε. Δεν είμαι υπέρ του πάση θυσία. Ρωτάτε. Πρέπει να βάλουμε κόκκινες γραμμές. Θα πω κάτι σε σχέση με αυτό. Η κυρία Τζαβέλα στις 27 Ιανουαρίου του 2011 δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο: το δεχόμαστε αυτό, αν είναι να είμαστε το πειραματόζωο της Ευρώπης, για να δούμε πώς τελικά θα γίνει αυτή η οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Τουλάχιστον η Ελλάδα, αν καεί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή για κάποιους πάση θυσία η Ευρώπη είναι πάνω από την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Τι έχει να πει η κυρία Τζαβέλα γι' αυτό? Να καούμε δηλαδή? Αυτό είναι ερώτημα. Η δική μου τοποθέτηση ήταν ρητορική στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως καταλαβαίνετε. Και η απάντηση βέβαια ήταν ότι κανείς δεν θα καεί.
Γιατί δεν μπήκαμε και στο θέμα το ποια είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όσο πιο γρήγορα γινότανε, τότε που εγώ επέμενα ότι εντάξει, μας έχετε πειραματόζω, μας κάνετε αυτά, προχωρήστε, πάρτε αποφάσεις. Η καθυστέρηση των Ευρωπαίων έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την κατάρρευση αυτή την οποία εφίσταται η Ελλάδα πάντως τώρα. Πάντως καίγεται ήδη. Γιατί έπρεπε να μιλήσουμε. Καίγεται όταν η Ελλάδα ήδη. Όταν θες να κερδίσεις το ακροατήριό σου, ο ίδιος επιλέγεις πώς θα τα πει. Αυτός που μιλάει επιλέγει πώς θα τα πει. Εδώ δεν αμφισβητούμε τον πατριωτισμό κανενός, για όνομα του Θεού. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε το ακροατήριό μας. Ευχαριστώ Νίκη Τζαβέλα, ευχαριστώ θερμά. Έρχομαι, και εγώ σας ευχαριστώ. Έρχομαι σε εσάς αγαπητέ μου κύριε Λαβδιώτη και ευχαριστώ για την υπομονή. Σας ευχαριστώ. Ακούσατε τον πρώτο γύρο. Ναι, τον άκουσα. Τι λέτε. Είμαι απογοητευμένος αλλά για τα όσα ελέγχθηκα όσον αφορά τους αριθμούς. Ιδιαίτερα που έχω σε εκτίμηση τον κύριο Γενικό Γραμματέα, αυτά τα 105 δισεκατομμύρια που κερδίσαμε από το περίφημο PSI δεν είναι αληθές. Και ήδη δεν έχουν δημοσιευθεί τα απαραίτητα άρθρα και επίσης και στην ιστοσελίδα. Την προσωπική είναι ένα κείμενο 7 σελίδων πλήρ με όλα τα στοιχεία που δείχνει ότι το όφελος από αυτή την ιστορία, γιατί ακριβώς το είπε ο κύριος Καζάκης, δεν είναι... Δηλαδή haircut, υπό την έννοια κούρεμα αυτοτελές, ακολουθεί μια ουρά. Η ουρά αυτή είναι η επαναδιαπραγμάτευση στην οποία πήραν ένα hit, ένα χτύπημα, 71% οι ομολογιούχοι, αυθαίρετα, διότι ενεργοποιήθηκαν οι λεγόμενες ρήτρες της αυτόματης υπαγωγής, οι λεγόμενες τα CACs. Έτσι. Αυτό ήταν πιστωτικό γεγονός. Προσέξτε. Ήταν πιστωτικό γεγονός. Αυτό το ότι μονομερός, έτσι δεν είναι. Είναι και αναγνωρίστηκε στις 9 Μαρτίου από το ΙΣΔΑ ότι είναι πιστωτικό. Είναι credit event. Λοιπόν, τώρα. Τα CDS. Όταν προσθέσετε για μας. Κοιτάξτε. Οι κερδοσκόποι το παίξανε το παιχνίδι. Άρα δηλαδή. Με κατά κάποιο τρόπο πτωχεύσαμε λοιπόν, κατά τους κερδοσκόπους. Προστίθεται έτσι. Πίσω 62 δισεκατομμύρια αξίας ομόλογα, έτσι δηλαδή αποκόβονται αφενός μεν στον ιδιωτικό τομέα που είναι όλα τα ομόλογα, το ελληνικό δημοσίου είναι 368 δις. Πάμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι 205. Γίνεται η αποκοπή η οποία περιλαμβάνει το haircut 53% όχι 50%. Εντάξει, οπότε... Αυτό στην πρώτη δόση αξιολογείται είναι 105. Στην ουσία όμως, επειδή δίδονται, γίνεται ανταλλαγή ομολόγων. Ανταλλαγή ομολόγων, ισόφωσε με 62 δις, τα ξαναπαίρνεις πίσω, δεν είναι παραμένει χρέος. Και το οποίο πάει η ΕΣΑΗ μέχρι το 2042. Και ταυτόχρονα βάζεται και ένα close, το οποίο είναι, δεν τελείωσε, είναι πολύ complex όλη η υπόθεση, το τι έχει γίνει εκεί μέσα. Και βάζετε ένα warrant, δηλαδή ένα δικαίωμα μελλοντικής εκπλήρωσης, το οποίο ξεκινάει από το 2015, οι ξένοι αναλυτέ, σας αναφέρω που το ονομάσανε, μπορώ να μιλήσω την έκθεση ναι, αλλά που θέλω ονομάσανε. Να γίνετε πιο απλή, πιο απλή, λαϊκή, αλλά, σε αυτά που λέτε, όταν δυσκολεύομαι εγώ να σας παρακολουθήσω, κοιτάξτε, σκεφτείτε πώς δυσκολεύονται. Θέλω να γίνω απλώς, αλλά όταν δίνεται ο αριθμός, 105 και σας λέω ότι αν αφαιρέσουμε... για τα ταμεία τα οποία μπήκαν σε αυτό το haircut. Για τα ταμεία που μπήκαν σε αυτό το haircut. Και τα οποία θα αναγκαστούμε να ξαναεπιδοτήσουμε και δεν θα έχουν λεφτά. Τα πανεπιστήμια. Αλλά λέω για το Warren, το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση, το ονομάσανε Rats Ass, δηλαδή ο πισινός του ποντικού, έτσι που αναφέραν οι ξένοι, γιατί αν τυχόν και έχουμε ανάπτυξη το 2015, προσέξτε και είναι τόσο σημαντικό, θα δίνουμε 1% επί της αξίας του, επιπρόσθετο, ως αμοιβή του δανειστή. Το οποίο θα πάει αυτό ΕΣΑΗ μέχρι το 2042, δεν θα ζούμε. Εντάξει, από εάν μας, έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό το αναφέρω που τελικώς, το μνημόνιο με τις μελέτες, δηλαδή να γίνω απλώς. Καθαρίζουμε. Οι ξένοι... Άρα δεν τα κουρέψαμε.
Οι ξένοι αναλυτές δίνουν. Καθώς σε εσάς αμέσως λοιπόν, μιλάτε, θέλω να σας παρακαλέσω, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα στην τηλεόραση η ομιλία χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, έτσι, UBS ότι αυτό το haircut στο δυναμή 27, δηλαδή μόνο 27 δισεκατομμύρια, τώρα αρχικώς και στη συνέχεια επιδεινώνεται η κατάσταση, γι' αυτό μιλήσανε ότι καλύτερα να σκεφτείτε τη δραχμή. Η Πεν Παριμπά για 30 δις, δηλαδή σε παρόμοια επίπεδα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το PSI, το οποίο βασικά εδώ είναι μια πλόφα. Εδώ όμως άκουσα να λέγεται ότι αν πάμε στη δραχμή, για να γίνουμε πρακτικοί τώρα, ότι θα υποστούμε μεγαλύτερη καταστροφή τώρα, και στους μισθούς και στις συντάξεις, τώρα, κύριε Χατζηνικόλαο, στον πληθωρισμό. Στο θέμα το δικό σας που αφήσατε για την αρχαιότητα και θα πάω και εκεί. Εγώ θέλω να βάλετε μέσα σε αυτή τη συζήτηση και τι θα γίνει με τις καταθέσεις, τι θα γίνει με τις αξίες των σπιτιών. Δηλαδή αν πάμε στη δραχμή, εγώ που έχω μαζέψει 30 χιλιάρικα στην τράπεζα σε ευρώ, αυτά είναι τα ερωτήματα. Τι θα γίνουν αυτά, θα τα φάει η μαρμάγκα. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτά είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θέλω λίγο να ηρεμήσουμε, να πάμε λίγο στην αρχαιότητα. Όχι αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα τώρα. Θα πει για τη συσάξια και θέλω να τα ακούσω. Στην εισαγωγή. Για τη συσάξια και θέλω να τα ακούσω. Έτσι, την εισαγωγή. Αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί έχει γράψει και βιβλίο επ' αυτό. Ναι. Την εισαγωγή του οικονομικού. Έτσι, στο οποίο ξεκινάει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι σε όλο. Άκουσα ότι μίλησε περί οικονομίας μόλις ξεκινάει ο Ξενοφώνος τον οικονομικό. Μιλάμε τώρα 360 π.Χ. Πολύ παλιά δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει ο Σωκράτης. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Λέει ο, ο Σωκράτης. Περνούσαν καλύτερα τότε. Λέει ο Σωκράτης στον Κριτόβουλο. Κριστόβουλε, πιστεύεις ότι η οικονομία είναι επιστήμη? Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας γράφεται η λέξη οικονομία, ο μετέπειτα των Αριστοτέλης. Λοιπόν, και λέει την περίφημη απάντηση που αναφέρει ο Κριτόβουλος, πιστεύω ναι, είναι όπως η ιατρική. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό το γεγονός, ότι είναι νομοτελειακό το γεγονός ότι όποιος θα έρθει να απαντήσω στο ερώτημά σας το πρώτο είναι δίλημα ή όχι, και δεν είναι. Και συμφωνώ μαζί σας που το πιάσατε με την εμπειρία σας ότι αυτό δεν είναι το υπαρκτό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πως θα σώσουμε τον κόσμο από ανεργία, από τη μιζέρια, από όλα αυτά που υποφέρει η κοινωνία, την πρωτόγνωρη απόγνωση στην οποία ήρθε. Να πηγαίνεις δηλαδή να δίνεις ομιλίες και να ακούς τον άλλο ότι έπεσε από εδώ από τη γέφυρα της Χαλκίδος και τριαντάρες και του λέγανε σταμάτα, σταμάτα και να είσαι από πίσω. Και να φεύγει κάτω και να βλέπεις το κενό και να τρελαίνεσαι. Και να λες, μα είναι δυνατόν, πώς έφτασε στο σημείο αυτό. Λοιπόν, νομοτελειακός με τους νόμους της οικονομίας δεν μπορούμε. Γιατί? Για τρεις λόγους, να γίνω σύντομος. Πρώτο, έγινε το ολέθριο σφάλμα, πιθανόν να μην εντελήφθηκαν οι πολιτικοί όταν μπήκαμε. Ότι δεν έπρεπε να μπούμε πριν ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό τι υπακολουθούσε. Γιατί άλλαζε άρδιν όλη η ζωή και το είναι της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων. Διότι εκείνη την εποχή είχαμε δύο δίδυμα ελλείμματα. Το ένα ήταν το δημοσιονομικό, το οποίο έτρεχε επί 30 χρόνια, αλλά το άλλο το οποίο κανένας πολιτικός, και εκεί φέρνει όλη η ευθύνη, που ήταν χειρότερο, είναι το περίφημο έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών, το λεγόμενο του διεθνούς συζυγίου πληρωμών. Αυτό σας λέω ότι έφτασε στο σημείο να στη δεκαετία να πάει στα 320 δις τα οποία πληρώνουμε. Ένα κομμάτι από αυτό είναι το 25% αφορά τις πολεμικές δαπάνες και τις δαπάνες του δημοσίου. Λοιπόν, οι φρεγάτες δεν παράγονται εδώ. Τα ελικόπτερα που πετούν και αυτά που δεν πετούν δεν παράγονται εδώ. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα momentum αρνητικό, το οποίο οι πολιτικοί το κρύψαν. Τα υποβρύχια που γέρνουν. Το κρύψαν και λέγανε ότι είναι εύρος. Από τη μια μεριά γέρνανε, γιατί ήταν η μίζα των πολιτικών από τη μεριά αυτή. Ναι, γι' αυτό γέρνανε. Όχι όλων όμως. Είναι εύρος στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα, εμείς φτάσαμε σε σημείο, σας λέω, πραγματικά περιστατικά, το 2008 που ήταν το peak έτος, το λεγόμενο, να έχουμε τέτοια ψαλίδα, και είπε ο κύριος Φιδιππίδης ένα κομμάτι γι' αυτό για Mercedes και τα λοιπά,
αλλά φτάσαμε σε 44 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο άνοιγμα εισαγωγών, εξαγωγών. Λοιπόν, αυτά επιδείνωσαν την καλύτερη, δηλαδή αυτά τρέχαν συνέχεια και πάλι ζούσαμε όλοι καλά μέσα στο δάνειο. Τώρα έρχεται και το γεγονός, γιατί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς λυπούμε, είναι πλήρως έολο όλο το επιχείρημα του συναδέλφου, δηλαδή συνάδελφος δεν είμαι, του του παρευρισκομένου. Πώς λειτουργεί στην πραγματική οικονομία το νομισματικό σύστημα μέσα στην, μέσα στην Ευρωζώνη. Εντάξει, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Διότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπούσε αν δεν γινόταν αυτή η μεταβίβαση που εκεί έπρεπε να πατήσει ο Έλληνας πολιτικός που ήταν ο Καραμαλής. Και επειδή δεν το κάνω. Αν ήξερε πώς δουλεύει το νομισματικό σύστημα της Ευρώπης. Και τώρα σας μιλάω σαν Έλληνας, γιατί ξέρετε, ανήκω στον απόδειμο ελληνισμό. Έτσι, έχω δύο ταυτότητες, αλλά εδώ γεννήθηκα. Λοιπόν, να μην δεχτεί να περάσουν τα 28 δις των τραπεζών οι ζημιές του ιδιωτικού τομέα μέσα στον προϋπολογισμό του κράτους. Μάρτιος 2009. Εκεί έγινε το έγκλημα. Διότι πήγε η πρώτη μεταβίβαση. 5 δις προνομίουχες μετοχές, οι οποίες έχουν μηδενιστεί. Όπως και γίνεται ένας όλεθρος στο χρηματιστήριο, 92% κανείς δεν μιλάει. Χάθηκε, έχουν χαθεί περιουσίες πάνω από 150 δις. Οκτώβριο στο 8, κύριε. Εντάξει, κύριε Λαδιώτη. Οκτώβριο στο 8. Λοιπόν, εκεί έπρεπε να μην προχωρήσει. Διότι οι τράπεζες δεν ήταν μόνο τα 5, πήραν άλλα 15 δις, λεγόμενες εγγυήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εκταμιεύτηκαν. Και στη συνέχεια προχώρησε αυτό το αλεσιβερίσι, χωρίς να αντιλαμβάνουν τι κάνουν. Το περνούσαν στον προϋπολογισμό και έτσι έρχομαι, από τον επίσημο προϋπολογισμό του κράτους. 2008 έχουμε άνοιγμα 22 δις. Κατευθείαν περνάνε οι τράπεζες και φεύγουν στα, αυτά που σας λέω γράψτε και αν υπάρχει ένα σημείο αναλυτές. Δεν έχουν περάσει το έγκλημα αυτά, γιατί έχουν αντιστοίξει σε τίτλους. Δεν έχουν περάσει το προϋπολογισμό, σας μιλάω τους αριθμούς που έχει επίσημα το προϋπολογισμό και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Λοιπόν, 22 δισεκατομμύρια έλλειμμα 2008, 36 δισεκατομμύρια έλλειμμα 2009. Χωρίς 40 δισεκατομμύρια αυτά που λέτε. Τι είπατε? Δεν περιλαμβάνει αυτά που λέτε, παρότι αφορά περίοδο που δεν ήμασταν εμείς. Μα πώς ο ελληνικός λαός είναι δυνατόν? Αλλά δεν τα αφορά. Δεν είναι αλήθεια. Τι θα γίνει με τις καταθέσεις? 42 δισεκατομμύρια αφαισώθηκε ο ελληνικός λαός. Προηγουμένως κάποιος είπε τι ρόλο παίζει το νομισματικό ταμείο. Το νομισματικό ταμείο απλώς κάνει ακριβώς τις πληρωμές. Αυτά δείχνουν οι αριθμοί σας. Σας μιλάω για το προϋπολογισμό. Δεν είναι στο ένα. Τα χρεολύσια και τους τόκους. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, κοιτάξτε. Δεν ισχύουν ακούστε αυτά με τώρα, λέτε, αυτά είναι μέσα. 74 δισεκατομμύρια αφαισώθηκε ο ελληνικός λαός από τότε που ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2010 από την έλευση του νομισματικού ταμείου και της Τρόικα. Και τι έγινε, καταστράφηκε και όλη η δομή της ελληνικής κοινωνίας και όλος ο και αφού δαπανούσε περισσότερο από όσα παρήγαγε, άρα τι το φέρατε, τι το φέρατε. Τι θα λοιπόν, γινόταν ακούστε, λοιπόν. Ακούστε. Αυτός ο τρίτος συντελεστής, ο τραπεζικός, το οποίο τώρα πάλι, και σας μιλάω, συντάξαν οι πολιτικοί και αυτό είναι το έγκλημα και θα μείνει αιώνια και θα το έχουμε εμείς απέναντι των παιδιών μας, οι οποίοι απολύονται τώρα όλα, όλοι σχεδόν, ένας πίσω από τον άλλον. Οι νέοι 54% είναι η ανεργία, προσέξτε, είναι ρεκόρ παγκόσμιο. Γιατί θέλουν να περάσουν και τα περάσαν. Και με ύπουλο τρόπο, σας λέω και είμαι ένας τραπεζίτης 35 χρόνια στον προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίστηκε σε 7 Δεκεμβρίου 2011, ξημερώματα, στη Βουλή και περάσαν ένα προϋπολογισμό με έλλειμμα, επίσημα γραμμένα είναι αυτό, σας λέω, έτσι. Με δαπάνες 170 και έσοδα 50, αυτά περάσαν. Και τα γνωρίζετε την αλήθεια, 120 δις μέσα είναι γραμμένα. Και ο άλλος διορωτάται και λέει, έλεος πώς κάνατε αυτό το έγκλημα και δεν σταματάτε εκεί. Ποιος θα το πληρώσει το 120 δις έλλειμμα? Τώρα έχετε λοιπόν βάλει και τη γενική κυβέρνηση μαζί με το κράτος. Ναι, καλώς. Λοιπόν, ακούστε. Πώς. Τώρα εκεί μέσα έρχεστε, εκεί μέσα γιατί σας το λέω. Υπάρχει επίσημα μέσα στον προϋπολογισμό 32 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τα περνάτε μέσα για να τα επιφορτιστεί ο Έλληνας πολίτης. Και σας ρωτάω, γνωρίζετε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, εδώ, ένα χρόνο πριν, εγγράφηκε το σε ποιον ανήκει. Προσπαθούμε και μπήκε και τα πανεπιστήμια και το διαδίκτυο, 5.000 αποδέκτες και στέλνουν ερωτήσεις. Ποιοι είναι οι μέτοχοι, κανείς δεν απαντάει. Το προγραμματικό φαινόμενο παγκοσμίως, 92. Οι μέτοχοι επιδιοικούν την Τράπεζα της Ελλάδας ή το ελληνικό κράτος? 92% των μετόχων
είναι άγνωση στον ελληνικό λαό. Το γνωρίζετε. Λοιπόν. Δεν είναι προσβολή στο δημοσίο αισθήματος του Έλληνα για 84 χρόνια να μην γνωρίζει την νομισματική πολιτική ότι μπαίνουμε μέσα στην Ευρωζώνη και χάνουμε το δικαίωμα της νομισματικής πολιτικής. Πρέπει να ολοκληρώσει. Λοιπόν, ολοκληρώνω βεβαίως. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι αν δεν έμπαιναν αυτές οι ζημιές 32 δις τραπεζικού συστήματος μέσα, οι οποίες τώρα έχουν γίνει 50 δις, το οποίο θα τα υπομειστεί ο Έλληνας με φορολογίες, γι' αυτό θα έρθουν χαράτσια, η χώρα δεν θα έχει φτάσει εκεί. Αυτή είναι η αριθμή, αυτή είναι η αλήθεια. Οποιοδήποτε μπορεί να κάτσει να τα συζητήσει ή να διαβάσει. Και δέχομαι κριτική, διότι μόνο με την κριτική βελτιώνεται κάποιος. Μικρή διακοπή, με το που θα επιστρέψουμε, ο λόγος περνά στους συμπολίτες μας που είναι εδώ μαζί μας για να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Νίκο, σε αυτό που ο κόσμος θέλει, διαφέρει. Χωρίς την ελιά, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση. Το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα στάρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Υπολογίζεις τους λογαριασμούς σου. Υπολογίζεις τις καθημερινές σου ανάγκες. Υπολογίζεις τα έξοδα της οικογένειάς σου. Υπολόγισε σε εμάς για τη σύνταξή σου με το πρόγραμμα ING Πειραιώς Σύνταξη και από 50 ευρώ το μήνα μόνο δημιούργησε τη μελλοντική σου σύνταξη. Ενημερώσου στο 18218 ή έλα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Ρε μπαμπακό, δεν πάει όλο αυτή η κατάσταση. Έχουμε γεμίσει παλιατζούρες εδώ μέσα. Κινητά, τάμπλετ, όλα παλιά. Έλεος πια. Και τι σε νοιάζει σένα, ρε. Σου χαλάνε το Feng Shui. Δώσ' τα πίσω, ρε μπαμπακό. Δώσ' τα πίσω να μου πάρει μια παιγνίδο κονσόλα να παίζω με τα αδέρφια μου. Πριν 2 χρόνια δεν σου πήρα. Παλιά είναι κι αυτή. Και τι θες να κάνω, ρε κομπρίτη. Να πάω στο Γερμανό, ρε Καραγκέζη. Τώρα, με την υπηρεσία Buy Back στο Γερμανό, ανταλλάσσεις το παλιό σου κινητό, tablet, iPod ή κονσόλα και παίρνεις φθηνότερα ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γερμανός και είσαι μέσα. Ουί, κάνω ποτέ στη μαμά μου. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Νέες τηλεοράσεις Sony. Μοναδικός σχεδιασμός, τρισδιάστατη εικόνα, Full HD. Αποκτήστε τις τώρα με δώρο PlayStation 3 160 GB. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα, καθάρισες. Τάμαθα, άσε, σου λέω τάμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσαν τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου. Η ζωή μου κύκλους κάνει. 1982. Μαζί. Σελήν Διόν. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες της. Μη χάσετε το δεύτερο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο κομψά ρούχα και αξεσουάρ της σεζόν. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Τον ανθρώπων που αγαπήθηκαν με το... Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Mensex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Mensex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Mensex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Το αγαπημένο σας Qashqai. Τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai. Δικό σου από 15.990 ευρώ. Στους 97,8. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα Ήλι υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Ήρθε το νέο Peugeot 208. Με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.